ουρανός σε κάθε γωνιά του πλανήτη φωτίστηκε από πυροτεχνήματα. Που 1 εκατομμύριο Αμερικανοί και τουρίστες καλωσόρισαν το νέο έτος στην Times Square της Νέας Υόρκης, παρακολουθώντας την παραδοσιακή κάθοδο της σφαίρας της πρωτοχρονιάς. Ύστερα έδωσαν το πρώτο φιλί του χρόνου και την πρώτη σφιχτή αγκαλιά. New York, New York. Μαγική ήταν η στιγμή με την βροχή από κομφετή. Everyone's happy, no fighting, I love it. Η νύχτα έγινε μέρα και στο Μεξικό. Ένα τεράστιο πάρτι στήθηκε στους δρόμους και τις πλατείες. Με χορό και χαμόγελα υποδέχτηκαν το 2017. Φορώντας μαγιό, φερμούδες και σαγιονάρες, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν το παραδοσιακό θέαμα των πυροτεχνημάτων στην παραλία Κόπα Καμπάνα. Οι δείκτες του Big Ben έδειξαν 12:01 και κάπως έτσι φωτίστηκε όλο το Λονδίνο. Χιλιάδες ήταν τυχεροί που είδαν το London Eye να θυμίζει φλεγόμενη μπάλα. Στο Παρίσι βγήκαν για λίγο από την πένθυμη ατμόσφαιρα μετά τις τελευταίες επιθέσεις. Μισό εκατομμύριο άνθρωποι έφτασαν στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων για ένα υπερθέαμα ήχου και φωτός που ήταν αφιερωμένο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, τους οποίους διεκδικεί η γαλλική πρωτεύουσα. Oh, it's magical. I've never experienced anything like this. Το σοου με τα φώτα πάνω στην αψίδα του Θριάμβου καθηλωτικό. Λίγο νωρίτερα, ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάν, μέσα από τις τηλεοπτικές του ευχές, είπε πως δεν έχουν τελειώσει με τη μάστιγα της τρομοκρατίας. Face aux attaques, vous avez tenu bon. Vous pouvez être fiers de vous. Ένα μεγάλο υπαίθριο πρωτοχρονιάτικο πάρτι στήθηκε γύρω από την πύλη του Βραντεμβούργου. Η σκιά της τρομοκρατίας σκέπασε το γιορτινό Βερολίνο και η προσέλευση ήταν μικρότερη από τις άλλες χρονιές. Αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας και στην κολονία. Ένα χρόνο μετά τις δεκάδες σεξουαλικές επιθέσεις που είχαν καταγγελθεί το βράδυ της παραμονής πρωτοχρονιάς, περίπου 1.800 αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν και έκαναν ελέγχους ταυτοτήτων σε εκατοντάδες ανθρώπους από τη Βόρεια Αφρική. Με πυροτεχνήματα πάνω από το Κρεμλίνο καλωσόρισαν οι Ρώσοι το 2017. Οι δυσκολίες του 2016 μας επέτρεψαν να ενωθούμε, είπε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στις ευχές του. С праздником, с новым 2017 годом. Με ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα υποδέχτηκε το Ντουμπάι τη νέα χρονιά. Το Μπουρτζ Χαλίφα, γνωστό και ως Μπουρτζ Ντουμπάι, το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, λούστηκε με πυροτεχνήματα. Δεκάδες πυροτεχνήματα φώτισαν τον αθηναϊκό ουρανό και ο κόσμος τραγούδησε και χόρεψε με φόντο την Ακρόπολη. 3, 2, 1, χρόνια πολλά! Η Αθήνα καλωσορίζει τον νέο χρόνο. Τα πυροτεχνήματα με φόντο πάντα τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης φώτισαν τον Αττικό ουρανό, εντυπωσιάζοντας Έλληνες αλλά και ξένους τουρίστες. Αγάπη, ειρηνή και καλή οικονομία για την Ελλάδα. Οικονομική ελευθερία στην πατρίδα μας. 10 λεπτά πριν την αλλαγή του χρόνου, ο Θοδωρής Αθερίδης και η Σμαράγδα Καρύδη είδαν το νέο έτος να πλησιάζει. Ή καλύτερα, έβλεπαν το δρομολόγιο του 2017 να φτάνει στην Αποστόλου Παύλου. Κάτι με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι αυτή τη στιγμή ο καινούργιος χρόνος είναι στην Πειραιώς, ανεβαίνει, ναι, στρίβει τη Σαλαμίνος, είναι κοντά μας, τον έχει πιάσει φανάρι, ναι, ξεκινάει, ανεβαίνει, Αποστόλου Παύλου. 9. Η μουσική, ο χορός και το τραγούδι ενθουσίασε τους χιλιάδες Αθηναίους που βρέθηκαν στο Θεσείο. Ενώ ο τραγουδοποιός Κωστής Μαραβέγιας αντιμετώπισε με χιούμορ το πρώτο τεχνικό πρόβλημα του 2017. Ευτυχία στον κόσμο, υγεία και προκοπή να έχουμε. Ευτυχισμένο και καλά οικονομικά να έχουμε.
Φωσές ξανθές, μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, για δεύσες στρέντι. Στο τέλος όλοι ευχήθηκαν υγεία και αγάπη, ενώ με ένα ζεστό φιλί υποδέχτηκαν το 2017 οι ξένοι τουρίστες. Με 3.000 πυροτεχνήματα που πυρπόλησαν τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, αποχαιρέτησε η πόλη το 2016 και υποδέχτηκε το νέο έτος. Στην πλατεία Αριστοτέλους βρέθηκε και ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης για τις εορταστικές εκδηλώσεις της πόλης. Αφού απέφθινε χαιρετισμό, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης χόρεψε μαζί με τον αντιδήμαρχο κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης. Η Βασίλισσα Ελισάβετ δεν θα παρευρεθεί στο Σάντιγχαμ στην Ανατολική Αγγλία για τη λειτουργία της πρωτοχρονιάς λόγω σοβαρού κρυολογήματος. Είναι η πρώτη φορά από το 1988 που η Βασίλισσα της Βρετανίας δεν παρευρίσκεται σε αυτή την τελετή. Οι φήμες για την υγεία της 90χρονης Ελισάβετ οργιάζουν αφού δεν παρευρέθηκε ούτε στη λειτουργία των Χριστουγέννων. Να σημειώσουμε ότι η Βασίλισσα δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως εδώ και 12 μέρες και μάλιστα κατά τη διάρκεια των γιορτών που συχνά. Που παραδοσιακά κάνει πολλές εμφανίσεις και έτσι όπως καταλαβαίνεις, όπως το επισήμανες και εσύ, οι φήμες για την πραγματική κατάσταση της υγείας της οργιάζουν. Να κλείσουμε λέγοντας πως σε επικοινωνία που είχε ο Αντένα με εκπρόσωπο της Βασίλισσας, μας είπε πως μετά το βαρύ κρυολόγημα των γιορτών, η μεγαλειοτάτη βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης. Για προληπτικούς λόγους, οι γιατροί της συνέστησαν να αναβάλει το σημερινό της πρόγραμμα. Αυτό επισήμανε ο εκπρόσωπος της Βασίλισσας στον. Τα πυροτεχνήματα με φόντο πάντα τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης φώτισαν τον Αττικό ουρανό, εντυπωσιάζοντας Έλληνες αλλά και ξένους τουρίστες. Με ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα υποδέχτηκε το Ντουμπάι τη νέα χρονιά. Το Μπουρτζ Χαλίφα, γνωστό και ως Μπουρτζ Ντουμπάι, το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, λούστηκε με πυροτεχνήματα.